Η σημερινή μας συνάντηση γίνεται σε μια συγκυρία δύσκολη, κρίσιμη. Θα μου πείτε πότε μετά τον Ιανουάριο του 2015, αλλά και μετά το 2010, δεν ήταν κρίσιμες οι στιγμές για τη χώρα μας. Όποιος ισχυριστεί κάτι διαφορετικό, μάλλον δεν θα ζει σε αυτή τη χώρα. Γίνεται όμως με ευκαιρία τη συμπλήρωση 2 χρόνων της κυβέρνησής μας στα πράγματα. Ένας χρόνος αρκετά ικανός για να μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα, για να έχουμε πολύτιμες εμπειρίες, για να ξέρουμε τι θέλουμε, ποιες είναι οι δυνατότητές μας και πού πηγαίνουμε. Το πρώτο πράγμα νομίζω που μας βοηθάει αυτή εδώ η επέτειος να κάνουμε και επιβάλλεται είναι να κάνουμε έναν αναστοχασμό. Να κάνουμε έναν αναστοχασμό και της διετίας, αλλά και να δούμε μέσα σε ποιο πλαίσιο λειτουργούμε ως χώρα. Διότι νομίζω κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τις βαθύτερες αιτίες της κρίσης στην Ελλάδα, αλλά και της κατάστασης στην παγκόσμια σκηνή, αν δεν προσπαθήσει να την αναλύσει. Και αν δεν καταλάβει πως παρά την ιδιαιτερότητα των φαινομένων και της εκδήλωσης με διαφορετικό τρόπο της κρίσης σε κάθε χώρα, υπάρχει ένας κοινός τόπος. Υπάρχουν κοινές αιτίες. Εμείς λοιπόν στην αριστερά έχουμε μάθει, όταν μελετάμε τα πράγματα, να βλέπουμε την αλληλουχία τους. Η κρίση στην Ελλάδα δεν ήταν κεραυνός εν εθρία. Δεν ήταν ένα καιρικό φαινόμενο, δεν ήταν κάτι το οποίο προήλθε μέσα από φυσικές δυνάμεις και καταστροφές. Έχει πολύ συγκεκριμένες αιτίες. Όπως και η κρίση συνολικά του νεοφιλελεύθερου παγκοσμιοποιημένου μοντέλου δεν είναι κάτι το οποίο γεννήθηκε ξαφνικά. Θα σας θυμίσω ότι τις πρώτες συζητήσεις και τις πρώτες ανησυχίες τις συνειδητοποίησαμε όταν το 2008 μέσα από μία, αν θέλετε, τότε υπεραισιοδοξία για την παγκόσμια οικονομία, ήρθε ξαφνικά η κρίση της Lehman Brothers για να μας προσγειώσει όλους. Για να διαπιστώσουμε πως αυτό το νεοφιλελεύθερο παγκοσμιοποιημένο μοντέλο βασιζόταν εν πωλής σε μια παγκόσμια φούσκα. Πως τελικά η οικονομική μεγέντηση ήταν περισσότερο ένα χρηματικό επιφαινόμενο και πολύ λιγότερο συμβάδιζε με μια πραγματική διεύρυνση της παραγωγικής βάσης. Τότε ήταν η πρώτη κρίση στο τραπεζικό σύστημα στην Ευρώπη. Η Ελλάδα είχε μάλλον τότε γλιτώσει, διότι δεν είχε πολλά από τα τότε τοξικά προϊόντα. Τότε μάθαμε τον όρο τοξικά προϊόντα. Ήταν αυτά που βασιζόντουσαν σε κάποια δάνεια που ενσυνείδητα δίνανε οι τράπεζες που ασχολούνταν με το real estate στην Αμερική. Τα δίνανε αφιδώς, ενώ γνωρίζανε ότι ποτέ δεν τα πληρώσουν, αλλά θέλησαν να ξεπεράσουν τον κίνδυνο φτιάχνοντας νέα τραπεζικά προϊόντα, τα οποία τα μισά ήταν σκάρτα, τα μισά θα μπορούσαν να είναι μετοχές οι οποίες είχαν καλύτερες προοπτικές. Υπήρχε μια διάχυση αυτών των προϊόντων, των τοξικών, στην παγκόσμια οικονομία και έτσι θα ξεπερνάγαμε τον κίνδυνο. Αυτός ήταν ένας μύθος που κατέρευσε. Ένας μύθος ο οποίος έδειξε τη γύμνια ενός μοντέλου το οποίο πίστευε ότι αένα η οικονομία μπορεί να μεγενθύνεται. Πώς αντιμετώπισε η Ευρώπη τότε την κρίση αυτή, με τα πρώτα πακέτα ενίσχυσης στο τραπεζικό σύστημα? Στην Ελλάδα, επειδή ακριβώς είχαμε ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο ήταν αρκετά ιδιόμορφο, σε μια πρώτη φάση δεν μας άγγιξε. Δεν είχε στα χαρτοφυλάκια της το ελληνικό τραπεζικό σύστημα πολλά τέτοια τοξικά προϊόντα. Είχε όμως τα δικά μας τοξικά ομόλογα. Είχε τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, τα οποία ήταν αποτέλεσμα ενός οικονομικού αντιπαραγωγικού μοντέλου, το οποίο είχε χτιστεί τις τελευταίες δεκαετίες, και παρόλο που πιστεύανε όλοι και αποτυπωνόταν τυπικά στα μεγέθη αύξηση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, η ελληνική οικονομία ήταν μια σάπια από μέσα οικονομία. Δεν ξέρω πώς είδατε την προηγούμενη εβδομάδα στην ΕΡΤ2 ένα ντοκιμαντέρ του Αυγερόπουλου, που μας θύμισε κάτι δηλώσεις του Τρισέ,
ο οποίος έλεγε ότι πιστεύαμε ότι η Ελλάδα έχει τον ίδιο δυναμισμό το 2009. Τον ίδιο δυναμισμό με την αμερικανική και τη γερμανική οικονομία. Τέτοια ήταν η αντίληψη που υπήρχε τότε. Διότι υπήρχαν οι ρυθμοί του 2, του 3, του 4% ανάπτυξης. Μόνο που ήταν μια ανάπτυξη η οποία βασιζόταν στην υπερκατανάλωση και μόνο, μια ανάπτυξη που δεν συνοδευόταν από ένα σχέδιο ώστε οι πόροι οι οποίοι περνάγαν μέσα στο οικονομικό κύκλωμα να διοχετεύονται σε επενδύσεις οι οποίες θα δημιουργούσαν νέες θέσεις εργασίας, θα διεύρυναν την παραγωγική βάση και θα αυξάναν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Ήταν μια υπερκατανάλωση που βασιζόταν σε δανεισμό, ιδιωτικό και κυρίως δημόσιο. Ενώ ένα δημόσιο το οποίο υποθήκευε με αυτόν τον τρόπο τα μελλοντικά εισοδήματα των επόμενων γενιών. Και πώς το έκανε αυτό? Διότι υπήρχε ένα αντίστοιχο πολιτικό σύστημα το οποίο ήταν διατεθειμένο να παίξει αυτό το ρόλο και βάσιζε την αναπαραγωγή του ακριβώς μέσα σε αυτό το ιδιόμορφο, πελατειακό, σπάταλο, παραγωγικό μοντέλο που υπήρχε στην Ελλάδα. Ήταν το σύστημα του δικοματισμού, το πολιτικό δικοματικό σύστημα το οποίο υπηρετούσε με συνέπεια αυτό το μοντέλο, κατόρθωνε και ικανοποιούσε πελατειακές κομματικές ανάγκες, γι' αυτό και εξασφάλιζε στις εκλογές επί δεκαετίες ποσοστά τα οποία ήταν πρωτόγνωρα για τα πανευρωπαϊκά δεδομένα. 70%, 72%, 75% αθρηστικά Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Όταν κατ' ουσίαν από τα μέσα της δεκαετίας του 80 δεν είχαν καμία προγραμματική διαφορά μεταξύ τους. Η διαφορά ήταν στο ποιος είχε την ομή της εξουσίας, ποιος συμμετείχε στο πάρτι των εξοπλισμών, στο πάρτι της υγείας, ποιος έπαιρνε τις μίζες για τα μεγάλα έργα, ποιος ικανοποιούσε τον δικό του κομματικό στρατό. Έτσι λοιπόν, όταν κάποια στιγμή έφτασε στο μη παρέκει, όταν κάποια στιγμή διαπιστώσανε ότι το έλλειμμα της χώρας δεν ήταν 6 αλλά 12% στην πραγματικότητα και αποκαλύφθηκε τι κρυβόταν κάτω από αυτό το πέπλο της ευδαιμονίας στην Ελλάδα, υπήρξε ένα πραγματικό σοκ. Και μια και βρισκόμαστε στη Γλυφάδα, ερχόμενος πέρναγα από τα διάφορα κέντρα διασκέδασης της παραλίας. Είναι τα αποτυπώματα της παλιάς ισχυρής Ελλάδας. Πόσες εκατοντάδες φιάλες έχουν ανοίξει εκεί πέρα. Τα λουλούδια, πού να πας. Και τα λουλούδια, και τα λουλούδια. Αυτή λοιπόν την κατάσταση, εμείς μια μικρή δύναμη της αριστεράς τότε, σε μια μικρή χώρα ευρωπαϊκή, μπορέσαμε και την αναλύσαμε. Μιλήσαμε για τις παθογένειες του εγχώριου παραγωγικού μοντέλου. Μιλήσαμε για τις ατέλειες της νομισματικής ένωσης. Και ήμασταν οι πρώτοι που είπαμε ότι δεν μπορεί η Ευρώπη να συνεχίσει να προχωράει και να πορεύεται μόνο με κοινό νόμισμα. Αν δεν κοιτάξει να έχει κοινή δημοσιονομική πολιτική, αν δεν κοιτάξει να έχει κοινή φορολογική πολιτική, αν δεν μπορέσει να αποκτήσει ουσιαστικά κέντρα δημοκρατίας, διότι το μόνο που υπάρχει αυτή τη στιγμή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχει μειωμένο ρόλο παίζει, ενώ αντίθετα άλλα κέντρα, όπως είναι το Eurogroup, παρόλο ότι είναι ένα άτυπο όργανο, ουσιαστικά είναι αυτό που λύνει και δένει σήμερα στην Ευρώπη. Αυτά τα ελλείμματα δημοκρατίας, σε αυτές τις κρίσιμες φάσεις, που συνολικά η Ευρώπη καλείται να δει πού πηγαίνει, είναι αυτά τα οποία τη στοιχίζουν και εκφράζονται με μια δυσκολία να απαντήσει στα ζητήματα της σημερινής κρίσης. Μια δυσκολία η οποία επηρεάζει τις εξελίξεις και στο εσωτερικό των χωρών. Δεν είναι τυχαίο ότι όσο σήμερα η Ευρώπη συνεχίζει, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να απαντήσει στην οικονομική κρίση, στον δρόμο της ακραίας λιτότητας, οι φυγόκεντρες δυνάμεις εντός της Ευρώπης θα αυξάνονται, η ακροδεξιά θα σηκώνει κεφάλι, διότι δεν μπορεί το όραμα της ΕΕ να είναι ταυτόσιμο με λιγότερο κοινωνικό κράτος, μεγαλύτερες ανισότητες, μεγαλύτερη ανεργία. Αυτά όλα τα περιγράψαμε αναλυτικά. Μπορέσαμε και μιλήσαμε με έναν λόγο ο οποίος δεν στεκότανε μέσα στα στενά πλαίσια της χώρας μας, αλλά είχε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς. Και θυμόσαστε μια ολόκληρη συζήτηση που γινόταν και το 2012 και παραμονές του 2015 για το ΣΥΡΙΖΑ δίθεν, ο οποίος θα μας έβγαζε από την Ευρώπη, ο οποίος έχει μια αντιευρωπαϊκή ανάγνωση των πραγμάτων. Αποδείχθηκε ότι ήταν ένα μεγάλο ψέμα, ένα προπαγανδιστικό επιχείρημα των αντιπάλων μας, σαν και αυτά που ακούμε όλα τα τελευταία χρόνια και που
με μεγάλη ευκολία αναπαράγουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα γνωστά μέσα μαζικής ενημέρωσης που ήταν συνέτεροι σε αυτό το φαύλο δικοματικό πολιτικό σύστημα των προηγούμενων δεκαετιών που στήριζε το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν αυτό που λέμε σάρκα από τη σάρκα τους. Τα γεγονότα λίγο πολύ είναι γνωστά. Υπήρξε αυτή η απότομη άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν μόνο ότι είπε τα πράγματα με το όνομά τους. Ήταν ταυτόχρονα και εκείνη η δύναμη η οποία στάθηκε αλληλέγγυα στις διάφορες κοινωνικές ομάδες οι οποίες μπαίνανε στην προκρούστρια κλίνη των μνημονίων. Μίλησε ενωτικά. Δεν θέλησε να έχει έναν λόγο αυτοαναφορικό. Και κυρίως ήταν για πρώτη φορά η πρώτη δύναμη μετά το 1974 στην Ελλάδα από το χώρο της αριστεράς που είπε ότι είμαστε διατεθειμένοι να δοκιμαστούμε, να αναλάβουμε ευθύνες. Αυτές περίπου ήταν οι αιτίες που οδηγήσανε τον ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Άραγε, είχε αυτό επιπτώσεις συνολικά στον ευρωπαϊκό χώρο. Για θυμηθείτε ποια ήταν η εικόνα στις αρχές του 2015, τι λέγανε σύσσωμοι οι Ευρωπαίοι δανειστές μας για την Ελλάδα και τι λένε τώρα. Σήμερα δεν έχουμε ένα μπετόν απόψεων και δυνάμεων απέναντί μας. Σήμερα ένα μεγάλο κομμάτι της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας θέτει κρίσιμα ερωτήματα κατά πόσο ο μονόδρομος του νεοφιλελευθερισμού και της λιτότητας μπορεί να συνεχιστεί έτσι. Σήμερα υπάρχουν προβληματισμοί για τις κυρίαρχες επιλογές. Ενώ η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ βοήθησε και έπαιξε καταλυτικό ρόλο σε άλλες χώρες οι οποίες φτάσανε στο παραπέντε μιας μεγάλης αλλαγής. Αναφέρομαι στους Ποδέμους στην Ισπανία και θα ήταν μια ιστορική νίκη αν κατορθώνανε να κερδίζανε στις τελευταίες ισπανικές εκλογές, διότι αυτό θα ανέτρεπε συνολικά την ισορροπία στην Ευρώπη και με δεδομένο το μέγεθος της ισπανικής οικονομίας θα δημιουργούσε άλλες ισορροπίες μέσα στην Ευρώπη που ασφαλώς θα ήταν προς όφελος και των συμφερόντων της δικιάς μας χώρας. Βεβαίως, για άλλη μια φορά, σε αυτή την πορεία που ξεκίνησε μετά τον Ιανουάριο του 2015, επιβεβαιώθηκε μια μεγάλη αλήθεια. Η αλήθεια που λέει ότι κανείς, όσο και φιλόδοξες και καλές προθέσεις να έχει, όσο αν θέλετε και τεκμηριωμένες θέσεις, και επεξεργασμένες ή λιγότερο επεξεργασμένες, δεν μπορεί να ανατρέψει τους συσχετισμούς. Τους συσχετισμούς που υπάρχουν. Και προσέξτε, σε μια στιγμή όπου είναι τόσο αλληλένδετες οι οικονομίες μεταξύ τους, έχουν τόσο πολύ υποχωρήσει εδώ και αρκετές δεκαετίες, από τότε που εφαρμόστηκε πια και κυριάρχησε το νεοφιλελεύθερο παγκοσμιοποιημένο οικονομικό μοντέλο, πολύ δε περισσότερο σε εμάς που ανήκουμε στην Ευρωζώνη, είναι τόσο λοιπόν. Συγκοινωνούν τα πια δοχεία τα πράγματα, ώστε είναι πολύ δύσκολο να επιδιώκεις αλλαγές σε μία χώρα, εάν αυτές δεν συνδυάζονται από αντίστοιχες πολιτικές διεργασίες, συμμαχίες και αλλαγές μέσα στο ευρύτερο σύνολο που ανήκεις. Γι' αυτό εμείς ποτέ δεν πιστέψαμε ότι θα μπορούσε η Ελλάδα από μόνη της να φέρει την μεγάλη αλλαγή και πάντοτε θέταμε το θέμα της συνεργασίας εκείνων των δυνάμεων στην Ευρώπη, οι οποίοι βλέπανε τα αδιέξοδα της σημερινής πορείας. Πριν από λίγες μέρες έγινε η Σύνοδος των Χωρών του Νότου. Δεν είναι πολιτικές δυνάμεις μέσα εκεί, οι οποίες συμφωνούν όλες. Δεν έχουν την ίδια ιδεολογική ή πολιτική αφετηρία, την ίδια προγραμματική πρόταση. Το αντίθετο, μάλιστα. Παρόλα αυτά, όμως, λόγω ακριβώς της κοινότητας των προβλημάτων των οικονομιών του Ευρωπαϊκού Νότου, ο συντονισμός αυτός που ξεκίνησε με πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης και συνεχίστηκε όπως είδατε προχτές, αποτελεί ένα θετικό βήμα το οποίο μπορεί να επηρεάσει τα πράγματα. Υπάρχει ένας κίνδυνος όμως. Το timing, ο χρόνος. Διότι πολλά πράγματα μπορεί να τα λες, να τα περιγράφεις, αλλά να δικαίωση να έρχεται μετά που έχουν συμβεί τα γεγονότα. Και αυτός πάντοτε είναι ένας κίνδυνος για όσους πρωτοπορούν, για όσους ανοίγουν νέους δρόμους. Άρα είναι ένας κίνδυνος και για μας. Το πρώτο
Ο πρώτος χρόνος είναι αλήθεια που ότι ουσιαστικά ήταν ένας χρόνος ο οποίος επισκιάστηκε αποκλειστικά, αναφέρομαι μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2015, αποκλειστικά και μόνο από την βίαιη αντιπαράθεση. Η αντιπαράθεση, ξέρετε, δεν είναι πάντοτε με τα όπλα. Τη βίαιη αντιπαράθεση επιχειρημάτων από τις πιέσεις που υπήρξαν μέσα στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης. Για να φτάσουμε τον Αύγουστο του 2015 σε μια συμφωνία η οποία ήταν ένας επώδυνος συμβιβασμός, μας οδήγησε σε ένα πρόγραμμα που δεν είναι το δικό μας και δεν θα πούμε ποτέ ότι είναι το δικό μας αυτό το πρόγραμμα, αλλά που ήταν αναγκαίο να το κάνουμε για να αποφύγουμε χειρότερες καταστάσεις. Η Ελλάδα είναι πολύ μικρή για να μπορέσει από μόνη της να επιφέρει μεγάλες ανατροπές, αλλά μπορεί να είναι ο καταλύτης που να συμβάλλει σε διεργασίες κοινωνικές και πολιτικές. Πολλοί τότε φλερτάρανε με την ιδέα και μάλιστα ακούγεται και ως ξανασυζεσταμένο φαΐ αυτή τη στιγμή η συζήτηση για πορείες έξω από την Ευρωζώνη, για αναδίπλωση σε εθνικά νομίσματα. Πρόκειται για μια μεγάλη αυταπάτη. Διότι οι συσχετισμοί δεν είναι καλύτεροι έξω από την Ευρωζώνη και χειρότεροι μέσα στην Ευρωζώνη. Οι δυνάμεις που σήμερα κυριαρχούν στην παγκόσμια στο παγκόσμιο οικονομικό στερέωμα είναι οι ίδιες, είτε είσαι στην Ευρώπη είτε δεν είσαι στην Ευρώπη. Άρα μια τέτοια κίνηση η οποία μπορεί να ισοδυναμούσε, αν θέλετε, με μια έντοξη ασυμβίβαστη έξοδο της Ελλάδας, μπορεί να προσέθετε άλλη μια λαμπρή ιστορία στο βιβλίο των μεγάλων μαχών της αριστεράς, αλλά δεν θα προσέφερε τίποτα στον κόσμο της εργασίας, στους πιο αδύνατους. Διότι σημασία έχει να μπορείς να συνδυάζεις το στρατηγικό σου σχέδιο, την προσήλωσή σου στις μεγάλες αξίες της αριστεράς, με μια πολιτική στην σημερινή συγκυρία, η οποία να μεταφράζεται κάποια στιγμή σε πράγματα που να βελτιώνουν μικρά, καθημερινά, μεγάλα, λιγότερο μεγάλα, την ζωή του κόσμου της εργασίας. Κατά προτεραιότητα του κόσμου της εργασίας, με τη διευρυμένη έννοια του όρου. Φτάσαμε λοιπόν στις εκλογές του Σεπτέμβριου του 2015. Και αυτό ήταν μια πράξη δημοκρατικής ευθύνης. Δηλαδή το γεγονός ότι αυτό που συμφωνήσαμε πριν το βάλαμε στην δοκιμασία του ελληνικού λαού. Και ο ελληνικός λαός μας ενθάρρυνε να συνεχίσουμε. Στη συμφωνία αυτή, όπου όπως σας είπα ήταν αποτέλεσμα ενός συμβιβασμού που προέκυψε από τις δεδομένους συσχετισμούς εντός της Ευρώπης, υπήρχαν πράγματα τα οποία ήταν ανοιχτά, ήταν πεδία διαπραγμάτευσης. Υπήρχε ένα πλαίσιο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπορέσαμε κάποια να τα βελτιώσουμε, κερδίσαμε πράγματα, σε κάποια άλλα δεν τα καταφέραμε. Αν θυμάστε καλά, 4 ήταν περίπου, πέρα από τα συμφωνηθέντα που αφορούσαν τα δημοσιονομικά μεγέθη, να τα θυμηθούμε και αυτά, γιατί καμιά φορά τα ξεχνάμε, έχουμε κοντή μνήμη. Εμείς είχαμε συμφωνήσει για τα συγκεκριμένα πρωτογενή πλεονάσματα μέχρι το 2018, που ήταν σαφώς μικρότερα από το 4,5% μέχρι το 2030 που είχε συμφωνήσει η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Εμείς ουσιαστικά πήγαμε σε μια μνημονιακή συμφωνία, μεν υπιότερη δε σε σχέση με τα δύο προηγούμενα μνημόνια, αλλά αυτό μερικές φορές έχει πολύ μικρή αξία, διότι οι αντοχές του κόσμου είναι ίδιες και εξαντλούνται και η επίδραση των μέτρων είναι αθρηστική, το έχουμε συνείδηση, αυτού του πράγματος. Γνωρίζουμε την κόπωση, την οριακή κατάσταση που βρίσκονται μεγάλα κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας και γι' αυτό με έναν λυσαλαίο τρόπο αυτή τη στιγμή αρνούμαστε να δεχτούμε παράλογες απαιτήσεις που θα φέρουν σε ακόμη μεγαλύτερη δοκιμασία, αλλά και θα υπονομεύσουν την προσπάθεια ανάκαμψης της οικονομίας. Αρνούμαστε να δεχτούμε παράλογες απαιτήσεις. Απαιτήσεις οι οποίες εμπολείς δεν προέρχονται από μια βαθιά πίστη ότι αυτή η οικονομική συνταγή μπορεί να οδηγήσει τη χώρα που μας προτείνουν έξω από την κρίση. Απαιτήσεις που έχουν πολιτική σκοπιμότητα. Όπως πολιτική σκοπιμότητα είναι αυτό το οποίο δεν το έχει κρύψει ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Σόιμπλε, να θέλει να υπάρχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, διότι ουσιαστικά αποτελεί το καλύτερο όχημα για τις δικές του απόψεις
για να τις περάσει, για το πώς βλέπει την Ευρώπη. Μία Ευρώπη πολλών ταχυτήτων, με ένα σκληρό πυρήνα, γερμανικά ελεγχόμενο, με ένα άκαπτον, λεωφινελεύθερο, αντικοινωνικό τελικά μοντέλο επιβεβλημένο στις άλλες χώρες. Όπου ίσως οι χώρες της περιφέρειας θα αποτελούν τόπους φτηνού προορισμού, τόπους όπου θα μπορούν να δέχονται τις πιέσεις τις μεταναστευτικές, αλλά που ουσιαστικά δεν θα έχουν καμία σχέση με την Ευρώπη της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας τουλάχιστον, όπως και της ισότιμης συμμετοχής, όπως θεωρητικά και στα λόγια ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία της κατά τις πρώτες δεκαετίες. Μέσα λοιπόν σε αυτή την συμφωνία είχαμε αφήσει κάποια πεδία ανοιχτά, ήταν το θέμα των εργασιακών σχέσεων και είναι τώρα πάλι στην επικαιρότητα. Αρνούνται πεισματικά οι ακραίοι νεοφιλελεύθεροι κύκλοι να δώσουν τι? Να δώσουν κάποια στοιχειώδη όπλα στους εργαζόμενους για να μπορούν να διαπραγματεύονται αυτόνομα. Η έννοια της αυτόνομης συλλογικής διαπραγμάτευσης είναι κάτι το οποίο αποτελεί ευρωπαϊκό κεκτημένο και το αρνούνται. Ενώ στις περισσότερες χώρες υπάρχει, το αρνούνται για την Ελλάδα. Αρνούνται να αποδεχτούν να επανέλθουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις. Παρότι φαινομενικά δεν έχει, ας πούμε, και εν της πράγμασης, δεν υπάρχει κάποιο δημοσιονομικό κόστος. Άλλωστε, εκ των πραγμάτων, ο πολύ μεγάλος αριθμός των ανέργων ουσιαστικά, δυστυχώς, λειτουργεί προς όφελος των, αυτό που ονομάζουμε των δυνάμεων του κεφαλαίου, μια και πιέζει τους εργαζόμενους, και αυτό ουσιαστικά είναι το μοντέλο που αυτή τη στιγμή προωθείται μέσα από τα μνημόνια, μια και πιέζει τους εργαζόμενους να είναι λιγότερο, αν θέλετε, ανθεκτικοί στις πιέσεις για να μπορούν να εξασφαλίζουν κάποιες θέσεις εργασίας. Να είναι δηλαδή πιο υποχωρητικοί. Το δεύτερο πράγμα το οποίο προέβλεπε αυτή η συμφωνία ήταν το θέμα της μεταρρύθμισης στο ασφαλιστικό. Στο ασφαλιστικό το οποίο ήταν μια βόμβα. Μια βόμβα η οποία θα έσκαγε με μαθηματική βεβαιότητα. Γιατί προηγούμενα είχαν υπάρξει το PSI του κ. Βενιζέλου, ο οποίος έχει το θράσος ακόμη και τώρα να το υπερασπίζεται. Έχει ακόμη και τώρα να υπερασπίζεται αυτό που έγινε με την υπόθεση του κουρέματος μονομερός των ομολόγων και των διαθέσιμων που είχαν τα ασφαλιστικά ταμεία, λες και ήταν λεφτά της οικογένειάς του και του μπαμπά του. Έχουν το θράσος να μιλάνε αυτές οι πολιτικές δυνάμεις που επί 40 χρόνια είχαν άτοκα τα λεφτά των ασφαλιστικών ταμείων στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτοί οι οποίοι κάνανε την ιστορία με τα δομημένα ομόλογα, αν θυμόσαστε, με αποτέλεσμα απώλεια, κλοπή ουσιαστικά των διαθεσίμων των ασφαλιστικών ταμείων. Πήγαμε σε μια μεταρρύθμιση η οποία ήταν αναγκαία ως προς τη λογική της. Έχει και σημεία τα οποία θέλουν διόρθωση. Θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς σε αυτό. Αυτό το οποίο συμβαίνει φέτος με τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι μια πίεση η οποία πρέπει σταθεροποιούμενη οικονομία να την ξαναδούμε. Διότι υπάρχουν κατηγορίες και ιδιαίτερα νέοι άνθρωποι με χαμηλά εισοδήματα, δικηγόροι, μηχανικοί, οι οποίοι από αυτό το νέο ασφαλιστικό σύστημα κάπως μειώνονται το ύψος των εισφορών τους, αλλά για όσους στοιχειωδώς είναι σε ένα επίπεδο ζωής, μόνο ζωής, εισοδημάτων, ο τρόπος αυτός, ο μεταβατικός εφαρμογής αυτού του νέου ασφαλιστικού συστήματος τους πιέζει διαφορετικά. Άρα, είναι στη σκέψη της κυβέρνησης. Μόλις ολοκληρωθεί αυτός ο ενιαίος φορέας, ο ΕΦΚΑ, να δούμε τι οριακές βελτιώσεις μπορούμε να κάνουμε γύρω από αυτό το θέμα. Το τρίτο θέμα ήταν των κόκκινων δανείων. Στα κόκκινα δάνεια πετύχαμε ως ένα μεγάλο βαθμό την προστασία της πρώτης κατοικίας. Και το λέω τώρα εδώ πέρα μπροστά στις κάμερες. Είναι απολύτως ψευδές ότι έχουν γίνει πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας, προσέξτε, με αφορμή απαιτήσεις τραπεζών ή του δημοσίου. Έχουν γίνει πληστηριασμοί τέτοιοι, αλλά που έχουν να κάνουν με διαφορές που έχουν ανάμεσα σε ιδιώτες. Προμηθευτής προς επιχειρηματία, ο οποίος του χρωστάει, πηγαίνει στα δικαστήρια και του βγάζει του μικροεπιχειρηματία την κατοικία την πρώτη, την οποία την είχε βάλει ενέχειρο για να μπορεί να διανοηθεί. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με μια πολιτική κατεύθυνση, όπως καθημερινά, ψευδώς, μας δείχνουν
εικόνες από τα γνωστά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κανείς λοιπόν πληστηριασμός δεν έχει γίνει που να ευθύνεται πρώτης, επαναλαμβάνω, κατοικίας το δημόσιο ή οι τράπεζες. Και αυτό δεν έγινε τυχαία. Έγινε γιατί ακριβώς έχουν υπάρξει μια σειρά προστατευτικές πολιτικές. Προφανώς δεν μιλάμε για καταστάσεις εύκολες. Το τέταρτο πεδίο της συμφωνίας ήταν το θέμα της εξασφάλισης του δημόσιου χαρακτήρα των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και των επιχειρήσεων ηλεκτρικής, των δημόσιων επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας. Νομίζω ότι εκεί είχαμε μια καθαρή πολιτική επιτυχία. Επιστρέψτε μου σε αυτό να το λέω και με μια έτσι, ικανοποίηση, μια και ήμουνα 13 μήνες στο Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος και κάναμε πράξη, κατά απόλυτα, καθαρό τρόπο, να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε το δημόσιο χαρακτήρα των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας μέσα από το σχέδιο του ΑΔΜΕ. Δεν ήταν κάτι δεδομένο. Το πολέμησαν αυτό το σχέδιο. Μας βάλανε χρονοδιαγράμματα ασφυκτικά, λέγοντας ότι αν δεν μπορέσετε μέσα σε 5-6 μήνες να το κάνετε, θα ιδιωτικοποιηθεί το 100%. Αναλάβαμε την πρόκληση αυτή και τα καταφέραμε. Και με αποτελέσματα τα οποία κανείς δεν περίμενε ως προς την μερική πώληση του 24% μόνο στους Κινέζους, ένα τρομακτικό ποσό, 320 εκατομμύρια. Πολύ παραπάνω από την αξία την πραγματική του ΑΔΜΕ που υπήρχε. Εννοώ που αντιστοιχεί σε αυτό το ποσοστό. Παρόλα αυτά, συστηματικά, αν διαβάσετε την Καθημερινή, αν ακούσετε το ραδιόφωνο του Sky, αν δείτε το Capital, το Liberal, μιλάνε για το σχέδιο Frankenstein, το οποίο έχει διαλύσει την αγορά ενέργειας. Το αν διαλύθηκε η αγορά ενέργειας και αν υπάρχουν σήμερα προβλήματα. Αυτό είναι το αποτύπωμα των μνημονιακών πολιτικών. Το αν εκατομμύρια συμπολίτες μας ή επιχειρήσεις δεν μπορούν να αποπληρώσουν τους λογαριασμούς τους, είναι ακριβώς η ισορρευτική επίδραση των πολιτικών λιτότητας. Αλλά και απέναντι σε αυτό κατορθώσαμε και κάναμε για πρώτη φορά τέτοιου είδους ρυθμίσεις ευέλικτες που και την ΔΕΗ αλλά και τους ίδιους τους πολίτες μας ανακούφισαν και που συνεχίζονται αυτή τη στιγμή. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, θα άξιζε κανείς να πει το εξής. Σήμερα η πολιτική ζωή του τόπου χαρακτηρίζεται από μεγάλους μύθους που αναπαράγονται ηχηρά και από πραγματικότητες οι οποίες δεν τις ξέρουμε παρά μόνο όσοι ασχολούμαστε με τα πράγματα. Πρώτος μύθος, ότι αυτή η κυβέρνηση έχει διορίσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Από πού προκύπτει? Από πού προκύπτει αυτό? Είναι δεδομένο το τι υπάρχει αυτή τη στιγμή ως κανονισμός προσλήψεων. Ήταν στο 1 προς 5 ή πήγε στο 1 προς 4 αυτή τη στιγμή. 4 αποχωρούν, 1 προσλαμβάνεται. Αυτό έχει τηρηθεί. Αλλά μας λένε όμως κάτι το οποίο υπάρχει στη συμφωνία και το πετύχαμε. Συμβασιούχοι που δουλεύουν 20, 15 χρόνια, 12 χρόνια και έχουν δικαιωθεί από τα δικαστήρια. Και άρα μας είμαστε υποχρεωμένοι να, όχι να τους προσλάβουμε γιατί αυτοί είναι ήδη εργαζόμενοι, αλλά να πάνε σε άλλη κατηγορία εργασιακής σχέσης να μονιμοποιηθούν, μας λένε ότι είναι προσλήψεις συμμετέρων. Μα το 2003, το 2006 ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Δήμαρχε, ήτανε τότε. Ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ τότε. Είναι τα δικά μας παιδιά. Αλλά υπάρχει η αντίληψη του δικού μου και του δικού σου όταν μιλάς για το δικαίωμα στην εργασία? Αυτή την αντίληψη την είχαν οι Πασόκ και οι Νεοδημοκράτες. Για μας πάνω απ' όλα είναι εργαζόμενοι και έχουν δικαίωμα στην εργασία. Και η συμφωνία, ακόμη η μνημονιακή, λέει ότι εξαιρούνται από τον κανόνα του 1 προς 4 αυτοί οι οποίοι τελικά αυτοί οι οποίοι προσλαμβάνονται με βάση δικαστικές αποφάσεις. Και δώσαμε τη δυνατότητα με μια τροπολογία που υπήρχε πριν τα Χριστούγεννα. Σε εκείνες τις περιπτώσεις ανθρώπων που απασχολούνται στο Δήμο και έχουν πρωτόδικα δικαιωθεί, είναι άνθρωποι που δουλεύουν στους παιδικούς σταθμούς, στο βοήθεια, στο σπίτι, στο Δήμο της Αθήνας, παρά πολύ της Θεσσαλονίκης, εκεί εντοπίζεται ότι μεγαλύτερο ακόμη πρόβλημα είναι μεγαλύτερη Δήμη άλλωστε, και έχουν δικαιωθεί. Να έχουν δυνατότητα οι Δήμαρχοι να έρθουν μαζί τους, εάν το θέλουν, σε ένα εξοδικαστικό συμβιβασμό, να γλιτώσουμε και τα έξοδα, μια και ήταν απολύτως βέβαιο ότι αυτοί οι άνθρωποι θα δικαιωνόντουσαν τελικά. Βγήκε η Καθημερινή και η μίλησε για στρατείες ανέργων. Το είδε η Τρόικα και το βάζει θέμα στις διαπραγματεύσεις. Αυτή ήταν η Τρόικα εσωτερικού. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Βενιζέλος, η Καθημερινή, ο Σκάι. Αυτοί είναι όλοι οι οποίοι αναπαράγουν ψεύδια σύστολα, όπως σαν και αυτό που λέγαμε πριν, σε σχέση
με την επιχειρηματικότητα και πώς την πολεμάει η κυβέρνηση. Για να δούμε ένα παράδειγμα, να καταλάβουμε λοιπόν τι σημαίνει επιχειρηματικότητα και ιδιωτικοποίησης. Θα σας μιλήσω κάτι που το ξέρω καλά. Η υπόθεση του ΔΕΣΦΑ, του διαχειριστή φυσικού αερίου στη χώρα μας. Ένας διαγωνισμός που ξεκίνησε από την κυβέρνηση Σαμαρά, αλλά γνωρίζοντας η κυβέρνηση Σαμαρά ότι είναι έξω από το ευρωπαϊκό πλαίσιο, διότι κέρδισε η αζέρικη εταιρεία, η οποία και παράγει αέριο. Σοκάρι, περιμπόρικη. Αυτός ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε το 2013. Το 2015, όταν υπογράψαμε, μας είπαν αφήστε τα υπόλοιπα, αυτό και άλλες 9 ιδιωτικοποίησεις θα τις κάνετε ούτως ή άλλως. Το αποδεχτήκαμε. Αλλά ήταν η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει δεν μπορεί να το πάρει η Σοκάρ. Διότι η Σοκάρ είναι και παραγωγός, αλλά δεν μπορεί να είναι και διαχειριστής του δικτύου. Και με βάση το ενωσιακό δίκαιο, αυτά πρέπει να είναι διαχωρισμένα. Και αρχίζει μια ολόκληρη ιστορία τότε, την οποία την παραλαμβάνουμε. Υπάρχουν παράλογες απαιτήσεις από την Σοκάρ να πάει σε αυξήσεις της τάξης του 68% στη χρήση τελών δικτύου φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα ποιος θα τον πληρώσει αυτό το κόστος, ποιος θα πληρώσει αυτό το λογαριασμό, και οι τελικοί καταναλωτές, αλλά πολύ περισσότερο οι επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες βασίζουν το ενεργειακό τους κόστος στο φυσικό αέριο. Μεγάλες βιομηχανίες, οι οποίες χρησιμοποιούν φυσικό αέριο για την παραγωγή ενέργειας. Θα σήμαινε στην πράξη αυτό μια τελική επιβάρυνση, αύξηση 7, 8, 10% σε αυτές τις λίγες βιομηχανίες που έχουν μείνει στην Ελλάδα. Αυτή ήταν η πραγματικότητα. Και τι κάναμε, δεν αλλάξαμε, ήταν εκτός διαγωνισμού. Με τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας αλλάξαμε αυτόν τον κανονισμό. Και είπαμε ότι ο κανονισμός που είχε φτιάξει ο κύριος Σαμαράς, που είχε στείλει την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη να τρώει με τον πρόεδρο Αλίεφ, αν δεν κάνω λάθος, τον Αζέρο, στο όνομα δίθεν των Ολυμπιακών Αγώνων. Εδώ κάπου στην Κλειφάδα γίνανε κάποιες συναντήσεις, από ό,τι έχω υπόψη μου. Και είχαν φτιάξει λοιπόν ένα πολύ ωραίο κανονισμό, όπου οι Αζέροι θα δίναν 400 εκατομμύρια και θα πέραν 550. Ωραία ιδιωτικοποίηση, ωραία επιχειρηματικότητα, ωραίοι κανόνες της ελεύθερης αγοράς. Μόνο που το κόστος θα το πληρώνανε οι ελληνικές επιχειρήσεις και οι Έλληνες καταναλωτές. Βάλαμε λοιπόν ένα τείχος σε αυτού του τύπου τις επενδύσεις. Το αποτέλεσμα ήταν οι Αζέροι να αποχωρήσουν οικειοθελώς. Είχαν φάει και μια υποτίμηση 50% στο νομισμά τους και άρα τους στήχιζε διπλάσια ή τα 400 εκατομμύρια. Τώρα λοιπόν γράφουνε οι φίλοι μας της Καθημερινής και του Sky. Ο Σκουρλέτης τίναξε και πάλι στον αέρα το πρόγραμμα της ιδιωτικοποίησης. Με αποτέλεσμα να μην κλείνει η αξιολόγηση, λέγανε την πρώτη αξιολόγηση, και να μην παίρνουν τα 2,7, το 1,7 δισεκατομμύρια για τα λήξη πρόθεσμα. Στενάζει η αγορά επειδή ο Σκουρλέτης τίναξε στον αέρα το ΔΕΣΦΑ. Σας λέω, μιλάω το όνομά μου για να μην πω και για άλλες περιπτώσεις υπουργών που έχουν στοχοποιηθεί ένας προς ένας. Να μιλήσουμε για την υγεία. Διαβάστε τα αποτελέσματα που έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Υγείας αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχουν πουθενά, δεν τα δείτε αυτά στα δελτία. Θα δείτε τα βίντεο με τις κατσαρίδες, θα δείτε ανθρώπους οι οποίοι και πότε δεν βλέπαμε όταν πηγαίναμε στο νοσοκομείο και έχεις κάποιο δικό σου απελπισμένους ανθρώπους. Αλλά παρόλα αυτά, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπήρξαν το 2016, ενώ δίνανε ο ΕΟΠΗ προς το ΕΣΥ από το 2012 μέχρι το 2016 90 εκατομμύρια κατά μέσο όρο το χρόνο, είχανε πάνω από 500 πληρωθήκαν αυτή τη στιγμή. Πάνω από 500. Το σύστημα άρχισε να ξαναλειτουργεί. Και γιατί άρχισε να ξαναλειτουργεί, όχι γιατί είμαστε εμείς πιο ικανοί. Διότι περιορίσαμε τις μίζες. Μπορέσαμε μέσα σε αυτές τις συνθήκες και στήσαμε δομές αλληλεγγύης. Το πρόγραμμα για τις στόχες και τώρα γίνεται μια, κατά τις στόχες, τις ακραίες στόχες, και τώρα γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια με το ΚΕΑ, το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, που είναι μια μεγάλη τομή στην κοινωνική πολιτική για την πατρίδα μας. Πολύ δύσκολο να το κάνεις αυτό όταν δεν έχεις. Αλλά προσπαθούμε επίμονα. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες, γνωρίζουμε ότι έχουμε μια κρατική μηχανή η οποία από κάτω έχει μάθει να λειτουργεί διαφορετικά, δεν ανταποκρίνεται πάντοτε, δεν την ρωτούσανε, την υποκαταστούσανε μέσα από ακριβοπληρωμένους σύμβουλους, δικούς τους ή εξωτερικούς συμβούλους, αλλά αυτή ήταν η αντίληψή τους για το κράτος. Λιγότερο κράτος λέγανε. Μα το λιγότερο κράτος, βεβαίως, να μην είναι σπάταλο,
αλλά εκεί που χρειάζεται και δεν μπορεί να πάει ιδιωτικός τομέας. Αυτό δεν είναι αντιαναπτυξιακό. Μέσα σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες μπορέσαμε και κάναμε πολιτικές οι οποίες χαθήκανε. Δεν τις λένε, τις γνωρίζουν όμως αυτοί οι οποίοι είναι αποδέκτες αυτών των πολιτικών. Έχουμε φτάσει στην υπόθεση της δεύτερης αξιολόγησης. Φτάσαμε βγαίνοντας από το 2016, όπου για πρώτη φορά, μετά από χρόνια, υπάρχει ένας μικρός, έστω το 2016, θετικός ρυθμός ανάπτυξης. Μπορεί να μην σημαίνει πολλά πράγματα για τον καθένα ξεχωριστά για την ζωή του. Αλλά προϋπόθεση για να δούμε αλλαγές πια στην καθημερινότητα είναι να υπάρξουν, να βελτιωθούν τα νούμερα. Να βελτιωθούν τα νούμερα και οι εκτιμήσεις που γίνονται για το 2017 είναι ότι μιλάμε για μια ανάπτυξη πάνω από 2,5% έως 2,7% λένε οι περισσότεροι. Υπό κάποιες προϋποθέσεις όμως. Εάν μπορούσαμε να παγώσουμε τις διαπραγματεύσεις, να τις βάλουμε σαν μια παγωμένη εικόνα και να ασχοληθούμε με την καθημερινότητα και πώς θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε μέσα από τις δυσκολίες τα μέσα που διαθέτουμε. Είναι βέβαιο ότι η ελληνική οικονομία θα έπιανε τον στόχο του 2,7%. Και αυτό ίσως να ενοχλεί. Και αυτό ίσως δεν το ανέχονται. Γιατί κάποιοι δεν το ανέχονται από το εσωτερικό της χώρας, γιατί δεν μπορούν να συμβιβαστούν με την ιδέα πως μετά από τόσα χρόνια, από το παράθυρο, κάποιοι no-name άνθρωποι που λέγονται Τσίπρας, Κουρλέτης, Φίλης, δεν ξέρω οτιδήποτε, Γιάννης Τσιρώνης, μπήκαν στα πόδια τους. Αυτό το χόμπι της πολιτικής πρέπει να είσαι ή Καραμαλής ή Μητσοτάκης ή κάπως αλλιώς, εν πάση περιπτώσει, να λέγεσαι για να ασχολείσαι. Δεν έχεις δικαίωμα. Δεν έχεις δικαίωμα να τους κάνεις κριτική. Είδατε την ηθική και πολιτική ισοπαίδωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης προχθές στη Βουλή, όπου δεν είχε να πει τίποτα. Δεν είναι βέβαια αυτή, αν θέλετε, η αντιπαράθεση η οποία θα πρέπει να χαρακτηρίζει τα πολιτικά δρόμενα, την πολιτική ζωή. Υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά ζητήματα. Και στα πολύ πιο σοβαρά ζητήματα η Νέα Δημοκρατία στην πιο κρίσιμη στιγμή επέλεξε να πάει με τους ακραίους κύκλους των δανειστών. Οι δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη, όπου λένε, κλείστε, προσέξτε όμως και σοβαρότητα κόμματος, ο μεν κύριος Μητσοτάκης λέει, κλείστε όπως εδώ και τώρα την αξιολόγηση και την ίδια ώρα αντιπρόεδρος της κυβέρνησης λέει, μην την κλείστε για να πάμε σε εκλογές. Αυτή είναι η σοβαρή πολιτική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας σήμερα. Άλλα λέει ο πρόεδρος, άλλα ο γραφικός αντιπρόεδρος κύριος Γεωργιάδης. Είναι αυτοί οι οποίοι δεν μιλάνε, εάν θέλουμε να μειωθεί το αφορολόγητο, εάν θέλουν να επανέλθουν οι συλλογικές συμβάσεις, αν θέλουμε να κοπεί η προσωπική διαφορά στις συντάξεις. Διότι αυτά είναι προϋποθέσεις για να κλείσει άρον-άρον η αξιολόγηση. Σε αυτά πάνω θα μιλήσουνε? Όχι βέβαια. Διότι ουσιαστικά η πρόταση, η προγραμματική, η οποία προωθείται μέσα από τα μνημόνια για τους νεφελελεύθερους, είναι η δικιά τους πολιτική πρόταση. Είναι ο χώρος τους. Μας κατηγορούν, λέει, γιατί δεν υιοθετούμε το πρόγραμμα. Μα γιατί να το υιοθετήσουμε? Γιατί να το υιοθετήσουμε το πρόγραμμα? Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε αναγκασμένοι να το υλοποιούμε, αλλά θέλουμε να δημιουργήσουμε τους όρους απεμπλοκής από αυτές τις συνθήκες της ακραίας λιτότητας. Θέλουμε να ξεφύγουμε από την μέγκυνη των μνημονίων. Αντιλαμβανόμαστε ότι είμαστε μια χώρα η οποία στερείται βαθμών ελευθερίας, ότι είναι μια τραυματισμένη δημοκρατία. Και θέλουμε να σταθούμε ξανά στα πόδια μας. Και έχουμε συνείδηση ότι αυτό μπορεί να γίνει μέσα από συμμαχίες, κοινωνικές και πολιτικές. Δυστυχώς, ο ενδιάμεσος χώρος, να τον ονομάσω έτσι, στην Ελλάδα σήμερα, το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Συμπαράταξη, αντί να κάνει βαθιά την αυτοκριτική του για τις μεγάλες ευθύνες που έχει στη διαχείριση των πολιτικών φραγμάτων στη χώρα, αντί να κάνει στην άκρη πρόσωπα μοιραία όπως είναι αυτό του κυρίου Βενιζέλου, κάνει κάποιες συναντήσεις σε κάποια ξενοδοχεία, περισσότερο θυμίζουν μνημόσυνα αυτές οι συναντήσεις, και κουνάει το δάχτυλο. Κάθε δικαίωμα στη δημοκρατία να λες οτιδήποτε, αλλά ο κόσμος δεν ξεχνάει. Δεν ξεχνάει τις μεγάλες ευθύνες των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Και είναι αυτό το οποίο το ακούμε καθημερινά. Ήμουν χθες στην Ετωλακαρνανία, προχθές, στην Ετωλακαρνανία. Συναντήθηκα με κόσμο. Ερωτήματα,
κριτική, δικαιολογημένη, αδικαιολόγητη, έλλειψη ενημέρωσης, πάρα πολύ μεγάλη έλλειψη ενημέρωσης. Αλλά αυτό το οποίο, αν θέλετε, σε μεγάλα πλειοψηφικά ποσοστά ερχόταν ως προτροπή, είναι, μπορεί να διαφωνούμε με κάποια πράγματα που κάνετε, αλλά σας έχουμε περισσότερη εμπιστοσύνη. Γνωρίζουμε τι είναι οι άλλοι. Παλέψτε το. Και αυτό είναι το μήνυμα που εισπράττουμε και αυτό είναι που μας δίνει κουράγιο να επιμείνουμε, να επιχειρήσουμε, να εξαντλώντας όλες τις δυνατότητες που μπορεί να έχουμε, κινδυνεύοντας ακόμα καμιά φορά, να είμαστε εμείς οι οποίοι να υποστούμε το σύνδρομο της στημένης λεμονόκουπας. Να κάνουμε τη βρώμικη δουλειά, να υποστούμε, αν θέλετε, το κόστος της διάρρηξης σχέσεων με κοινωνικές ομάδες και μεγάλα κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας που θέλουμε να υπερασπιζόμαστε. Αλλά δεν υπάρχει άλλος δρόμος αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ο δρόμος της φυγής, ο εύκολος δρόμος. Της αυτάρεσκης, στην άκρη παρατήρησης των γεγονότων, όπως το έχουν επιλέξει άλλες δυνάμεις της αριστεράς. Εμείς είμαστε εκείνη η αριστερά η οποία θέλει να κρατάει την ενόρασή της για το αύριο, να εμπνέεται τις μεγάλες αξίες της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας, της ισότητας, αλλά ταυτόχρονα να μπορεί να το συνδυάζει με αλλαγές υλοποιήσιμες, εφαρμόσιμες, που θα τις αισθάνεται ο κόσμος, που θα του δημιουργούν ανακούφιση, που θα δημιουργούν νέες συμμαχίες και που θα ανοίγουν έστω μέσα από τις δυσκολίες, έστω μέσα από πισωγυρίσματα, δρόμους προς το αύριο, ένα καλύτερο αύριο. Αυτή είναι εν ολίγης η δικιά μας πολιτική πρόταση. Αυτές είναι οι σκέψεις μας αυτά τα 2 χρόνια και κάτι που βρισκόμαστε στα πράγματα. Δεν είμαστε άνθρωποι οι οποίοι ως προτεραιότητα έχουμε θέσει την πολιτική καριέρα ή την πάση θυσία παραμονή στην κυβέρνηση. Αυτό όμως στο οποίο έχουμε αφιερωθεί είναι πάση θυσία να υπηρετούμε τον κόσμο της εργασίας. Αυτό θα το κάνουμε. Από αυτό δεν θα κάνουμε ούτε βήμα πίσω. Με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την δυνατότητα που μου δώσατε να συζητήσουμε σήμερα. Αντλούμε κουράγιο από την δικιά σας παρουσία. Γίνετε εσείς κήρυκες της αλήθειας αυτής που κρύβουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πάρτε αυτή την υπόθεση στα χέρια σας. Όλοι μαζί μπορούμε πράγματι μέσα από τις δυσκολίες να κάνουμε αυτό που φανταζόταν ακατόρθωτο. Η αριστερά όχι να είναι μια παρένθεση, αλλά να ανοίξει νέους δρόμους για την πατρίδα και για το λαό. Σας ευχαριστώ.